Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα στις 6. Πόλεμος μέχρι σε σχάτων στη Μέση Ανατολή. Στους 1.200 οι νεκροί εκατέρωθεν σε ένα 48ωρο. Χιλιάδες οι τραυματίες, στους 123.000 οι εκτοπισμένοι. Ενώ συνεχίζεται το θρίλερ με τους ομήρους που κρατάει η Χαμάς. Η κατάσταση πολέμου παραμένει στο Ισραήλ μετά από την εθνιδιαστική επίθεση της Παλαιστινιακής Χαμάς που συνεχίζει τα χτυπήματα. Την ίδια ώρα η Γάζα δέχεται ανελαίητο σφυροκόπημα. Τον πλήρη αποκλεισμό χωρίς νερό, φαγητό και ρεύμα και την πολιορκία της λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Θα αλλάξει ο χάρτης της Μέσης Ανατολής, προειδοποιεί ο Νετανιάχου. Ανατριχιαστικά είναι τα βίντεο που δημοσιεύονται από το φεστιβάλ μουσικής στα σύνορα Γάζας-Ισραήλ που βάφτηκε με αίμα όταν εκατοντάδες σφαγιάστηκαν. Οι λίγοι επιζώντες περιγράφουν περιστατικά πρωτοφανούς ομότητας. Η Δύση στο σύνολό της καταδικάζει τις επιθέσεις από την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς ως τρομοκρατικές και οι χώρες του Αραβικού Κόλπου τηρούν αποστάσεις, συστήνοντας αυτοσυγκράτηση σε όλες τις πλευρές. Το Ιράν αρνείται την όποια εμπλοκή, αλλά εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο BBC πως η οργάνωση χαίρει ευθεία στήριξης από την Τεχεράνη. Χωρίς κοινή δήλωση, έληξε πάντως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς δεν υπήρξε ομόφωνη καταδίκη της Χαμάς. Έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στο Ισραήλ και την περιοχή συγκαλεί ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωζέ Μπορέλ. Η Ένωση πάγωσε τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες που εξέφρασαν την ακλόνητη υποστήριξή τους στο Ισραήλ στέλνουν αεροπλανοφόρο και στόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα προκρίνουν συνομιλίες επί της λύσης των δύο κρατών. Σε ετοιμότητα τέθηκε η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Σαλαμής που συμμετέχει στη διεθνή δύναμη ανοιχτά του Λιβάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν χρειαστεί, το σκάφος θα πλεύσει σε λιμάνι του Ισραήλ για να παραλάβει Έλληνες πολίτες. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Αυτό το μακελιό πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας στη Βάρνα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, τόνισε πως πρέπει να αναλυφθούν διεθνείς πρωτοβουλίες και πρόσθεσε πως η λογική της εκδίκησης είναι καταστροφική και για τους δύο λαούς. 7 από τις 13 περιφέρειες κέρδισε χθες το βράδυ η Νέα Δημοκρατία με τα μεγαλύτερα ποσοστά να συγκεντρώνονται στο Νότιο Αιγαίο και την Κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική εξελέγει ο Νίκος Χαρδαλιάς από τον πρώτο γύρο. Σε ντέρμπι εξελίσσεται ο δεύτερος γύρος στο Βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο. Μάχη για γερά νεύρα θα είναι ο δεύτερος γύρος για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έλαβε ποσοστό 27,3% ενώ ο δεύτερος Στέλιος Αγγελούδης 25,7% με τη διαφορά των δύο να αριθμεί μόλις 1.500 ψήφους. Σε debate θα αναμετρηθούν πριν από τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στην Αθήνα ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Χάρης Δούκας. Την πρωτοβουλία έλαβε ο Δήμαρχος Αθηναίων και αμέσως μετά ο υποστηριζόμενος από το ΠΑΣΟΚ υποψήφιος Δήμαρχος αποδέχτηκε την πρόταση. Ο Κώστας Μπακογιάννης έχει σημαντικό προβάδισμα καθώς έλαβε 41,27%, ακολούθησαν ο Χάρης Δούκας με 14,9%, ο Κώστας Ζαχαριάδης με 13,4% και ο Νίκος Σοφιανός με 12,7%. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Στέφανος Κασελάκης τάχθηκε υπέρ της στήριξης του Χάρη Δούκα. Αύριο μάλιστα θα υπάρξει και σχετική συνάντηση των κυρίων Δούκα και Ζαχαριάδη. Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσαν οι χθεσινές χυδαίες και ομοφοβικές δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου. Η εισαγγελέας Γεωργία Αδηλίνη ζητά να διερευνηθεί αν χρειάζεται η ενεργοποίηση του αντιρατσιστικού νόμου. Μάλιστα, στο σχετικό έγγραφο γίνεται αναφορά για. Καλούνται οι αρχές να διερευνήσουν εάν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά από τον Αχιλλέα Μπέο, επιθυμεί να υποβάλει έκκληση για εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Σε δήλωσή του, ο Στέφανος Κασελάκης καλεί την δικαιοσύνη να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο Τούρκοι υπήκοοι που κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν μαζί με έναν ακόμα ασύλληπτο συνεργό τους, έξι ομοεθνείς τους τον Σεπτέμβριο στη Λούτσα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, θα αρνηθούν τις κατηγορίες και θα υποστηρίξουν πως απλώς γνώριζαν τα θύματα, αλλά δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την ενέδρα.
Η Αμερικανίδα οικονομολόγος Κλόντια Γκιόλντιν βραβεύτηκε με το Νόμπελ Οικονομίας για φέτος. Με την έρευνα και την αξιολόγηση στοιχείων 200 χρόνων, κατάφερε να δείξει ότι ενώ το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να εξηγηθεί ιστορικά από τις διαφορές στη μόρφωση και τις επιλογές καριέρας, σήμερα υφίσταται κυρίως μεταξύ ανδρών και γυναικών που κάνουν το ίδιο επάγγελμα, ενώ αυξάνεται με τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Πρόκειται για την μόλις τρίτη βραβευόμενη γυναίκα με το Νόμπελ Οικονομίας και την πρώτη που δεν μοιράζεται το βραβείο με άνδρα συνάδελφο. Στους 16 εκατομμύρια την ώρα ανέρχεται το κόστος των συνεπειών της κλιματικής κατάρρευσης, σύμφωνα με νέα μελέτη που ρίχνει φως στον οικονομικό όλεθρο που επιφέρει η αλλαγή του κλίματος. Οι ερευνητές εξέτασαν την περίοδο 2000 με 2019, καταλήγοντας πως τα 2/3 του κόστους των ζημίων οφείλονταν σε χαμένες ζωές, ενώ το 1/3 οφείλεται σε καταστροφή περιουσιακών, στοιχείων και άλλων. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος παραμένει σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις και με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά, όπου δεν ξεπερνάει τους 23 βαθμούς. Για αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία την Τρίτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η επικαιρότητα όπως καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτική ενημέρωση με ρεπορτάζ, αναλύσεις και σχόλια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9. Επιστροφή στην εκπομπή Restart. Καλό σας απόγευμα.